τις μέρες δύσκολες για την πολιτική, να φεύγει πολιτικός και να τον θεωρείς τόσο κοντά σου, τόσο αγαπημένο πρόσωπο. Ναι, νομίζω ότι όλοι μας και τα πολιτικά πρόσωπα αλλά και οι απλοί πολίτες ένιωσαν τη Ζέτα ως ένα δικό τους άνθρωπο. Η Ζέτα ήταν ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, με κατεγραμμένα θα έλεγα τα αποτελέσματα της θητείας της, ένας ανιδιοτελής άνθρωπος που δεν έφερνε μόνο αποτελέσματα αλλά είχε και πλάνο, είχε και όραμα για το μέλλον. Η Κύπρος δυστυχώς από χθες το βράδυ είναι φτωχότερη, κύριε Δημητρόπουλε. Ναι, ναι, δυστυχώς. Και ξέρετε το τραγικό, αγαπητέ μου Μάριε Πελεκάνη, είναι το εξής, ότι ο Νίκος Αναστασιάδης έχασε δύο εν ενεργεία πολιτικούς, τον αείμνηστο Τάστο Μητσόπουλο και τώρα τη Ζέτα, από την ίδια ιατρική αιτία. Έτσι. Και οι δύο χαρισματικοί, και οι δύο σπουδαίοι, και οι δύο άξιοι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το θέμα υγείας που προέκυψε της κυρίας Ομιλιανίδου, αναπόφευκτα οι σκέψεις μας έτρεχαν και στο παρελθόν και στα όσα βιώσαμε τότε με τον αγαπητό τον Τάσο τον Μητσόπουλο. Δυστυχώς η κατάληξη ήταν η ίδια. Αντιλαμβάνεστε, η κυρία Ομιλιανίδου ήταν ένας πολύ στενός συνεργάτης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για 9 και τόσα χρόνια. Θα λείψει από όλους μας, θα λείψει και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα λείψει από την Κύπρο μας. Ναι. Σίγουρα, αγαπητέ μου Μάρε, θα τη θυμόμαστε όλοι, διότι πέρασε και άφησε έργο, είχε τεράστια προσφορά, ήταν έντιμος άνθρωπος, ήταν παρεμβατική, ήταν συνενετική, ήταν αποτελεσματική και αφήνει τη σφραγίδα της στα εργασιακά θέσμια του τόπου. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα, δεν πρόλαβε να κάνει και έφυγε με τον καημό, νομίζω, αυτό που ήθελε πάρα πολύ. Έφτασαν στο παρακάτι, δηλαδή, στον κατώτατο μισθό. Νομίζω όμως ότι ως καλύτερο μνημόσυνο στην μνήμη της θα είναι οι εταίροι, μάλλον οι συνδικαλιστές, να προχωρήσουν το θέμα αυτό και να ολοκληρώσουν αυτό που ξεκίνησε η Ζέτα. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι παρακολουθώντας τα σχόλια από διάφορα πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί της, πρόσωπα που κατέχουν θέσεις σε συγκεκριμένα πόστα από τους κοινωνικούς εταίρους, θα έλεγα, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε τι άνθρωπος και τι επαγγελματίας ήταν η κυρία Ομιλιανίδου. Όντως ήταν ένα από τα μεγάλα της οράματα αυτό της εφαρμογής του Εθνικού Κατώτατου Μισθού. Ένα όραμα το οποίο βεβαίως θα προχωρήσουμε να ολοκληρώσουμε ως κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια Πελεκάνη. Καλή συνέχεια να έχεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Βουλή. Πάμε στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.